Καλημέρα σας. Ονομάζομαι Πουτογλίδου Φρυδερίκη και θα σας παρουσιάσω μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας σχετικά με την επίδραση στην οστική πυκνότητα των εν χρήση βιολογικών παραγόντων σε πειραματικό μοντέλο νεανικής ιδιοπαθούς αρθρίτιδας. Η νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα είναι μια πάθηση που χαρακτηρίζεται από αρθρίτιδα μίας ή περισσότερων αρθρώσεων διάρκειας τουλάχιστον 6 εβδομάδων σε άτομα μικρότερα των 16 ετών. Είναι μια σοβαρή πάθηση που μπορεί να οδηγήσει σε αναπηρία. Η θεραπευτική αντιμετώπιση της νεανικής ιδιοπαθούς αρθρίτιδας ξεκινάει με μη στεροειδή αντιφλεγμόνωδη φάρμακα και με τροποποιητικά της νόσου όπως η μεθοτρεξάτη. Σε μη απόκριση στους φαρμακευτικούς αυτούς παράγοντες, οι κλινικοί ιατροί προχωρούν στη χορήγηση μονοκλωνικών αντισωμάτων όπως είναι η infliximab, που είναι έναντι του παράγοντα νέκρωσης των όγκων, και το tocilizumab έναντι της συντερλευκίνης 6. Σκοπός της μελέτης μας ήταν η επίδραση των μονοκλωνικών αυτών παραγόντων σε μοντέλο νεαρών επίμειων, τόσο στην εξέλιξη της αρθρίτιδάς τους, όσο και στην οστική τους πυκνότητα. Για τη μελέτη μας χρησιμοποιήθηκαν 50 αρσενικοί επίμειες τύπου Wistar. Οι επίμειες ήταν ηλικίας 6 με 8 εβδομάδων. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί η ηλικία 6 με 8 εβδομάδων στο πειραματόζω αντιστοιχεί σε ηλικία 8 ετών στον άνθρωπο, που είναι και μία από τις αιχμές της εμφάνισης της νεανικής ιδιοπαθούς αρθρίτιδας. Τα πειραματόζωά μας είχαν βάρος από 150 έως 200 γραμμάρια κατά την έναρξη του πειράματος. Η πρόκληση της αρθρίτιδας έγινε με υποδόρια έγχυση κολαγόνου τύπου 2 στην βάση της ουράς, όπως βλέπουμε εδώ στη φωτογραφία, όπου χρησιμοποιήθηκαν 300 μικρογραμμάρια κολαγόνου τύπου 2 σε ανάμειξη με 0,1 ml διαλύματος incomplete French adjuvant, το οποίο είναι ένας ανοσοενισχυτικός παράγοντας. Μετά από 2 εβδομάδες έγινε η αξιολόγηση της αρθρίτιδας. Η αξιολόγηση της αρθρίτιδας έγινε με χρήση κλινικού σκορ που αξιολογεί την ερυθρότητα και το ίδημα στην ποδοκνημική άρθρωση και στον ακροπόδα. Εδώ πέρα βλέπουμε 2 φωτογραφίες πειραματοζών που το πρώτο δεν εμφάνισε αρθρίτιδα και στο δεύτερο έχουμε σαφείς αρθρίτικες αλλοιώσεις. Βλέπουμε πολύ μεγαλύτερο ίδημα στην ποδοκνημική άρθρωση. Τα πειραματόζω τα οποία δεν εμφάνισαν αρθρίτιδα αποκλείστηκαν από το πείραμα. Στη συνέχεια, χωρίστηκαν τυχαία στις ακόλουθες ομάδες. Την ομάδα ελέγχου, στην οποία δεν έγινε κάποια παρέμβαση. Την ομάδα εικονικού φαρμάκου, στην οποία τα πειραματόζωα έλαβαν φυσιολογικό ρο, μόνο για να μιμηθούμε το στρες της χορήγησης ενός παράγοντα. Τρεις ομάδες χορήγησης φαρμάκων της μεθοτρεξάτης ως κλασικού τροποποιητικού της νόσου, των μονοκλωνικών αντισωμάτων μας infliximab και tocilizumab, καθώς και 2 ομάδες συνδυασμού φαρμάκων, μεθοτρεξάτης και infliximab και μεθοτρεξάτης και tocilizumab. Τα φάρμακα αυτά χορηγήθηκαν για 2 μήνες, που αντιστοιχεί σε μακροχρόνια χορήγηση στον άνθρωπο. Με το πέρας των 2 μηνών έγινε θανάτωση των πειραματοζών με αποκεφαλισμό, υποήπια αναισθησία και ακολούθησε 3D micro-CT απεικόνηση των ποδοκνημικών αρθρώσεων και του άκρου ποδός των πειραματοζών, όπως επίσης και μέτρηση της οστικής τους πυκνότητας στα μοιραία οστά τους. Λοιπόν, από την 3D micro-CT είδαμε σαφή μείωση των αρθρητικών αλλοιώσεων, όπως ήταν και αναμενόμενο. Εδώ πέρα έχουμε την απεικόνηση ενός πειραματοζώου που έλαβε βιολογικό παράγοντα και εδώ ενός πειραματοζώου από την ομάδα control. Νομίζω είναι εμφανές η απουσία των οστεοφύτων που υπάρχουν εδώ, στο οστά του ταρσού, εδώ δεν υπάρχουν καθόλου. Όπως επίσης έλλειψη στένωσης των μεσάρθριων διαστημάτων και μη παραμόρφωση. Εδώ πέρα βλέπουμε αρκετά παραμορφωμένες τις φάλαγγες. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι από τη μέτρηση οστικής πυκνότητας, η ομάδα της tocilizumab εμφάνισε στατιστικά σημαντική αυξημένη οστική πυκνότητα. Εδώ πέρα βλέπουμε το μοιραίο στούν ενός πειραματοζώου που έλαβε tocilizumab, όπου βλέπουμε φανερά βελτιωμένη μικροαρχιτεκτονική του οστού. Παράλληλα, η ομάδα της μεθοτρεξάτης infliximab, του συνδυασμού δηλαδή, εμφάνισε στατιστικά σημαντική αύξηση στην οστεοβλαστική δραστηριότητα. Αυτό προέκυψε από μία παράμετρο που λέγεται bone surface προς bone volume. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να πω ότι οι βιολογικοί παράγοντες μπαίνουν όλο και συχνότερα στη ζωή μας, για όλο και περισσότερα νοσήματα, σε όλο και μικρότερες ηλικίες. Οπότε, ό,τι έχει σχέση είτε με την ασφάλεια είτε με άλλες επιδράσεις, είναι πραγματικά ιδιαίτερα επιθυμητές. Και κάποια μικρή ερώτηση, αν υπάρχει από το ακροατήριο, για να είμαστε εντός χρόνου. Ναι, φυσικά. Καλημέρα και σε σένα. Είναι καθαρά πειραματικό το ερώτημα που έχω να κάνω.
Η χορήγηση των παραγόντων, είπατε ότι έγινε υποδόρια από την ουρά. Όχι, η χορήγηση του κολαγόνου τύπου 2. Η για πρόκληση της αρθρίτιδας έγινε υποδόρη στη βάση της ουράς. Ωραία, του inflammatory παράγοντα, εν πάση περιπτώσει. Mm-hmm. Το οστό που μετρήσατε μετά ήταν το μοιραίο οστό. Mm-hmm. Η φλεγμονή, τι έκταση έχει όταν βάζεις το κολαγόνο σε εκείνο το σημείο? Ναι, δηλαδή μέχρι... Η οδός χορήγησης είναι υποδόρια στη βάση της ουράς, βάση της βιβλιογραφίας. Μετά τη χορήγηση προκαλείται μια νοσιακή απόκριση τύπου 2, η οποία προκαλεί αρθρίτιδα σε όλες τις αρθρώσεις. Σε όλα τα άκρα, δηλαδή. Σε όλα τα άκρα. Okay, άρα... ίσως να μην είναι στον ίδιο βαθμό, αλλά είναι πολυαρθρική η πάθηση που προκαλείται. Ωραία, εντάξει. Ξαναφέρθηκαν κιόλας, νομίζω. Όσα δεν εμφάνισαν αρθρίτιδα, ούτως ή άλλως αποκλείστηκαν. Επιλέχθηκαν αυτά που είχαν φλεγμονή από την κατάλαβα. Ωραία, ευχαριστώ. Ωραία.